Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Είσαι καλά, καταρχάς. Όλα καλά, δόξα Θεώ. Νομίζω ότι φέτος οι ποδοσφαιριστές του Άρη χρειαζόσασταν για ένα λόγο παραπάνω την ξεκούραση, γιατί ήσασταν οι μοναδικοί, νομίζω παγκοσμίως, που επιμικίνατε κατά 1,5 μήνα την αγωνιστική περίοδο, ολοκληρώνοντας τα τέλη του Ιούνιου τη χρονιά φέτος. Έτσι είναι. Τελευταία μέρα του Ιουνίου τελειώσαμε. Περιμέναμε την περίπτωση η ομάδα να δώσει αγώνες μπαράζ. Τώρα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, για μία ακόμη χρονιά κάποια παιδιά είμαστε και η ομάδα. Έχει το ίδιο σενάριο, η Β' ή η Γ' εθνική. Εγώ εύχομαι αυτό το μαρτύριο να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και ας έχει περάσει ήδη αρκετός καιρός. Γενικά οι αποφάσεις στην Ελλάδα και πολιτικά αλλά και στο ποδόσφαιρο πάει συνέχεια πίσω. Εύχομαι να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βέβαια υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά σχέση με πέρσι, Νίκο. Πέρσι η διχογνωμία θέλησε, αφορούσε απόφαση του ίδιου του Άρη. Φέτος ο Άρης περιμένει απόφαση από τα δικαιοδοτικά όργανα, από ΕΠΟ, από Football League, από το διαιτητικό. Δεν είναι κάτι δηλαδή που αυτή τη στιγμή εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να παίξει του χρόνου στη Football League. Αυτό είναι αλήθεια. Πέρυσι όριζε η ομάδα την τύχη της, όπου ήθελε αυτή θα συμμετείχε. Τώρα πέρα περιμένουμε. Το σίγουρο είναι ότι ο νόμος είναι μαζί με την ομάδα. Ελπίζω να τηρηθεί και η ομάδα του χρόνου να αγωνιστεί στη δεύτερη εθνική. Όλο αυτό το διάστημα προφανώς και εσείς παράλληλα με τις διακοπές σας, την ξεκούρασή σας, δεν μπορείτε να μην ενημερωνόνεστε. Μπαίνετε καθημερινά, διαβάζετε, ακούτε διάφορα. Δεν ξέρω, έχετε θέση εσύ για παράδειγμα ως Γκόλιας ή κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές ένα χρονικό όριο για να πάρετε και εσείς τις δικές σας αποφάσεις, γιατί είμαστε ήδη στα μέσα Ιουλίου? Εντάξει, πιστεύω όλα τα παιδιά θα ενημερώνονται, θα είναι αγχωμένοι, θα είναι πάνω από έναν υπολογιστή να μαθαίνουν πράγματα γενναία. Όσο περνάνε οι μέρες έτσι χωρίς να υπάρχουν ανακοινώσεις, σίγουρα στενεύει ο κλοιός. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά κάνουν υπομονή και περιμένουν να μιλήσουν με την ομάδα. Εντάξει, προφανώς τα δεδομένα θα είναι εντελώς διαφορετικά εφόσον μιλάμε για συμμετοχή στη Football League. Δεν νομίζω ότι ποδοσφαιριστές του Άρη δεν θα ήθελαν να παίξουν με τη φανέλα του Άρη στη Football League. Αυτό από μόνο του θα σας κάνει να περιμένατε λίγο ακόμη τις εξελίξεις. Από τη στιγμή που, από ό,τι λέγεται, τις επόμενες 2 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι το τέλος του Ιούλη, θα έχουμε μια εικόνα για την κατηγορία στην οποία θα αγωνιστεί ο Άρης. Εντάξει, σίγουρα δεν πρέπει να παραλαμβάνουμε συνέχεια. Η ομάδα ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στην ομάδα που θα ήθελε να παίξει με τον Άρη, και ειδικά στη Β' Εθνική. Θα περιμένουμε και να υπάρξουν νέα με την ομάδα διοικητικά. Πρώτα-πρώτα για να μιλήσουμε ποιον πρέπει να μιλήσει ο καθένας, αν τον θέλει τον παίκτη, δεν τον θέλει, και να ξέρει και ο παίκτης αν πρέπει να είναι στην ομάδα ή όχι, για να ψάξει κάτι άλλο. Εσύ φεύγοντας ή όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, είχες κάποια ενόχληση είτε από την πλευρά Καλαϊτζίδη είτε από την πλευρά Αρβανιτίδη ενδεχομένως, η οποία κάνει και τις δικές της επαφές, γιατί μιλάμε πλέον για μια μάχη που θα δοθεί ανάμεσα στους δύο για το ποιος θα πάρει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είχες εσύ κάποια ενόχληση όλες αυτές τις μέρες? Εντάξει, τελευταία προπόνηση που είχαμε κάνει τον κύριο Καλατζίδη μας είχε πει ότι καθένας χωριστά θα ενημερωθεί για το ότι αν η ομάδα θα το χρειαστεί ή όχι για να ψάξει κάτι άλλο. Από τη στιγμή που το ακόμα δεν ξέρουμε ότι η ομάδα σε ποια κατηγορία θα παίξει και διοικητικά δεν είναι κάποιος αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, δεν μπορείς να μιλήσεις με κάποιον και γι' αυτό το λόγο είσαι σε αναμονή. Πάντως τις οικονομικές σας υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες νομίζω τις κλείσατε σχεδόν φεύγοντας. Πρέπει να έχει μείνει, αν δεν κάνω λάθος, ένα υπόλοιπο από τον Ιούνιο, και αυτό γιατί υπήρξε η εμπλοκή με τις τράπεζες και δεν μπορούσαν να γίνουν καταβολές, έτσι δεν είναι? Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Οικονομικά υπήρχε υγεία
σε όλο το διάστημα όπου ο κύριος Κάλλας ήταν στο Προεδρείο. Τελευταία πληρωμή είχε τύχει η περίπτωση με την Ελλάδα που ήταν από τους εθνικούς. Έμεινε αυτό το υπόλοιπο. Ο κ. Κάλλας έχει πει ότι θα καλυφθεί. Τώρα εντάξει, περιμένουμε όλες τις εξελίξεις. Πάντως οικονομικά η ομάδα του κ. Κάλλας ήταν υγιέστατη. Αγωνιστικά, Νίκο, για σένα, δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το παράδοξο. Από τη μία, ο Άρης να μην καταφέρει να εξασφαλίσει την πρώτη θέση, και αυτό φυσικά συνιστά μια πολύ μεγάλη αποτυχία για όλους. Δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι? Αυτό συμφωνήσεις μαζί μου σε αυτό. Από τη μία υπήρχε αυτό, και από την άλλη, για σένα νομίζω ότι ήταν μια χρονιά που έκανες αρκετά παιχνίδια, πέτυχες και κάποια σημαντικά γκολ, ειδικά αυτό με το Μπανσεραϊκό. Βρήκες περισσότερο χρόνο συμμετοχής, βρήκες τα πατήματά σου σε σχέση με την πρώτη σου χρονιά στην ομάδα. Δηλαδή ήταν ασφαλώς καλύτερη για σένα η χρονιά σε σχέση με την κατάληξη που είχε φυσικά για την ομάδα. Ναι, ατομικά μιλώντας, ήταν μια χρονιά γεμάτη. Αν εξαιρέσω τους 2 μήνες που είχα τον τραυματισμό, κατά τα άλλα αισθανόμουν πολύ καλά όλη τη χρονιά, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα. Τώρα σημασία δεν έχει αυτό πλέον, πρέπει να περιμένουμε. Μακάρι η ομάδα να καταφέρει να αλλάξει κατηγορία έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και σιγά σιγά να αρχίσει η προετοιμασία και να γίνει το πλάνο για τη νέα σεζόν. Πάντως, όσοι παραμείνετε στην ομάδα και την επόμενη σεζόν και ομάδα παίξει τη Football League, νομίζω ότι θα είστε πιο γυμνασμένοι από όλες τις ομάδες, αφού κάνατε προπόνηση μέχρι 30 Ιουνίου, έτσι είναι? Θα είμαστε γυμνασμένοι ή θα καούμε, δεν ξέρω. Θα καείτε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Είναι αλήθεια. Πάντως, επειδή εντάξει, συνομιλείς με αρκετούς ποδοσφαιριστές, με αρκετούς συναδέλφους σου, βλέπω γενικά ότι πολλές ομάδες της Football League είναι ακόμη σε μια κατάσταση του να μην ξέρουν τι θα κάνουν, να μην σχηματίσουν το ρόστερ τους, μεταγραφές δεν γίνονται. Γενικά, με πολύ αργούς ρυθμούς κινούνται τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι μόνο στην κατηγορία της Football League. Ακόμα και στη Super League πολλές ομάδες δεν κινούνται ή κινούνται πάρα πολύ αργά. Αυτά που διαβάζω δηλαδή. Εντάξει, έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα με τη συμφωνία που τα πολιτικά περιμένουμε. Δεν ξέρω, εύχομαι ότι καλύτερο για το χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί υπάρχουν παιδιά που αξίζουν, που αγαπάνε το χώρο και συναγωγούνται πραγματικά, βλέποντας ότι αυτό το επάγγελμα που ήταν χόμπι πιο παλιά, χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερο. Και ίσως είναι κατά ως ένα βαθμό, Νίκο, και μια επιστροφή και στην πραγματικότητα της σκληρή για αρκετούς ποδοσφαιριστές, από τα παχυλά συμβόλαια και ενδεχομένως την πρόκληση για την κοινωνία γενικότερα με κάποια τέτοια συμβόλαια, πλέον στις κατηγορίες, ακόμη και στη Super League από τη μέση και κάτω, μιλάω για τις ομάδες από την μεσαία, από την 8η ή 7η θέση και κάτω, αλλά και όσο κατεβαίνουμε τις κατηγορίες, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εντάξει, από τα προηγούμενα χρόνια ήταν υπερβολικά, πλέον είναι απάνθρωπα σε κάποιες περιπτώσεις, μπορώ να πω. Ναι. Με το ζόρι να βγει χρονιά, με το ζόρι αν θα πληρωθείς. Εντάξει, το καλό θα ήταν να ήταν κάπου στη μέση όλο αυτό. Τώρα τι να πω, μακάρι ο καθένας να παίρνει το ό,τι το αξίζει και ό,τι προσπαθεί. Και ίσως αυτό είναι μια αρχή. Ένα από τα πράγματα που επικαλούσασταν κατά τη διάρκεια της σεζόν, Νίκο, στη ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν τα άσχημα γήπεδα, οι εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές που είχε συνηθίσει ο Άρης. Δεν ξέρω, για όλους, αλλά και για εσάς, που έχετε βέβαια και ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ασφαλώς, ένα σοκ είναι η ομάδα αγωνιστική του χρόνου ξανά στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι δεν είναι? Πιστεύω θα είναι για όλη την ομάδα, για όλο τον κόσμο. Θα είναι σοκ. Δεν θέλω να το φτιάχνω το σενάριο, να σου πω την αλήθεια. Είμαι αισιόδοξο ότι η ομάδα θα έρθει και με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει κατηγορία. Τώρα από απόσταση βλέποντας τα πράγματα, έχει περάσει αρκετός καιρός. 17 Μαΐου τέλειωσε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής
και έχοντας καθίσει σκόνη από το φετινό πρωτάθλημα, έχετε κάνει την αυτοκριτική σας και εσύ προσωπικά έχεις καταλήξει στο τι έφταιξε, ποιες ήταν οι δικές σας ευθύνες και για ποιο λόγο ο Άρης στη Γάμα Εθνική δεν κατάφερε να τερματίσει τελικά πρώτος. Ήταν γιατί ο Πανσεραϊκός έκανε πορεία πρωταθλησμού, ήταν γιατί ο Άρης δεν ήταν έτοιμος, ήταν γιατί δεν ήταν το ρόστερ του ικανό. Τι ακριβώς έχεις καταλήξει εσύ κάπου? Εντάξει, αυτοκριτική πιστεύω όλοι έχουμε κάνει. Όλοι έχουμε πάρει τις ευθύνες μας. Φυσικά, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνες το έχουμε εμείς οι προπονητές. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν πέρυσι, από τη στιγμή που η ομάδα είχε τελειώσει Απριλίου τις υποχρεώσεις της Super League, πρέπει να πάρθει γρήγορη απόφαση, ώστε αν θα η ομάδα θα συμμετέχει στην Γάμα Εθνική, να γινόταν πιο γρήγορα οργάνωση. Όλο το καλοκαίρι, το περσινό, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Άρης όριζε την ποια κατηγορία θα παίξει. Αυτό όμως έγινε, άμα θυμάμαι καλά, αρχές Σεπτεμβρίου, Ναι, όντως. ότι η ομάδα θα παίξει Γάμα Εθνική. Θυμάμαι όπου στην πρώτη αγωνιστική είχαμε 17 δελτία στην ομάδα. Ο προγραμματισμός ήταν πολύ κακός, πιστεύω, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και τις πρώτες 5 αγωνιστικές είχαμε αρκετές απώλειες βαθμών, ώστε μείναμε αρκετά πίσω και δώσαμε δικαίωμα στις άλλες ομάδες, έχοντας για την κατηγορία καλό ρόστερ και άλλες ομάδες, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά δώσαμε το δικαίωμα να ελπίσουν και να πιστέψουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την άνοδο. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε και εμείς, όπως περιμένετε και εσείς προφανώς τις εξελίξεις. Σιγά σιγά μάλλον θα ξεκινήσετε και λίγο τρεξιματάκι για να είστε έτοιμοι σε όχι μόνο διακοπές και μπάνια. Φαντάζομαι ότι πρέπει να διατηρήσετε κι εσείς, γιατί αργά ή γρήγορα μέχρι τα τέλη Ιουλίου προφανώς θα έχετε ενημερωθεί και θα πρέπει να σιγά σιγά όσοι θα είστε του χρόνου στην ομάδα να επιστρέψετε και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σίγουρα εκτός της χάσης τελειώνει. Θα αρχίσουμε προβληματάκια που θα υποτεξιματάκια να είμαστε σε μια κατάσταση που πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Μακάρι να τέλει Ιουλίου να χαμογελάμε και να ξεκινήσει η προετοιμασία και η οργάνωση για τη νέα σεζόν. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα είπαμε και μακάρι γρήγορα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να ηρεμήσετε κι εσείς και να επιστρέψετε για να ξεκινήσετε την επόμενη σεζόν. Ευχαριστώ και εγώ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.